Αν κάτι επιβεβαιώνεται από τις εξελίξεις είναι πως όλα αυτά τα ακροδεξιά και φασιστικά μορφώματα που εμφανίζονται κατά καιρούς, συνενώνονται όπως γίνεται μια προσπάθεια τώρα, είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Και σε αυτή τη βάση τα στελέχη τους μετακινούνται από το ένα στο άλλο, φτιάχνουν, διαλύουν σχήματα, συνεργάζονται, μετά τα σπάνε με πολύ μεγάλη ευκαιρία. Και επιτρέψτε μου να πω ότι το αστικό πολιτικό σύστημα τους χαϊδεύει τα αυτιά. Δεν αντιμετωπίζονται ούτε με τροπολογίες, ούτε με τις διάφορες απολύξεις που γίνεται στο αστικό πολιτικό σύστημα, γιατί και η Νέα Δημοκρατία έχει συμφέρον να χαϊδέψει τα αυτιά των ακροδεξιών σχημάτων κομμάτων, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως φάνηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα, λίγο πριν από τις εκλογές, θέλοντας να αλλοιεύσει τα ορφανά της Χρυσής Αυγής και ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων, κυρίως στον κόσμο της αριστεράς, σε ένα κόσμο ριζοσπαστικό που πραγματικά έχει δεινοπαθήσει από τον φασισμό στη χώρα μας. Σε Θα κάθε περίπτωση συνταχθείτε τώρα με το επιβεβαιώνεται. ΠΑΣΟΚ και με τη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ ήδη έχει καταθέσει το υπόμνημα και η Νέα Δημοκρατία αναμένεται. Θα συνταχθείτε εκεί να καταθέσετε και εσείς υπόμνημα. Ακούστε να σας πω, και στο προηγούμενο διάστημα με τις τροπολογίες που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία και αντίστοιχα ο ΣΥΡΙΖΑ, Ναι. εκφράσαμε την άποψη ότι αυτές οι τροπολογίες είναι και λίγο πονηρές, διότι δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του φασισμού στη χώρα μας. Και αυτό ήθελα να σας πω ότι είναι σάρκα από τη σάρκα αυτού του συστήματος, του καπιταλιστικού συστήματος που όλοι μαζί υπηρετούν. Άρα λοιπόν ας αφήσουν τα προσχήματα. Ο φασισμός δεν αντιμετωπίζεται ούτε με τροπολογίες, ούτε με προτάσεις νόμου, ούτε με διάφορους άλλους μηχανισμούς που σκαρφίζονται κάθε λίγο και λιγάκι το αστικό πολιτικό σύστημα και τα κόμματά τους. Είναι αυτό που λέει και ο ποιητής: «Τον φασισμό βαθιά καταλαβαίνω, δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκισέ τον. Απλά ο λαός πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να τους ξαναβάλει στα λαγούμια τους, οριστικά και αμετάκλητα». Γίνεται μια διαμάχη ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ, στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, για το ποιος θα κυριαρχήσει, για το ποιος θα πάρει το πάνω χέρι. Αυτό Σε κάθε καταλαβαίνεις περίπτωση εσέ. όμως, Δεν το άντεξε η Νέα Δημοκρατία. με το φτωχό μου το μυαλό αυτό κατάλαβα, κύριε. Μπράβο Αλλά σας. σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτου θρησκεύματος, κάθε Έλληνας πολίτης, είτε είναι στη Ροδόπη, είτε είναι σε οποιαδήποτε άλλη περιφερειακή ενότητα, το πρώτο πράγμα που έχει να κάνει και σε τούτες τις εκλογές είναι να σας εγκαταλείψει και τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Διότι τίποτα καλό δεν πρόκειται να προσφέρουν αυτά τα κόμματα. Αντιθέτως, έχουν πάρει τη μεγάλη απόφαση να σταθούν απέναντι στην πλειοψηφία του ελληνικού λαού με το τέταρτο υπερμνημόνιο. Και αυτή είναι η ουσία. Και θα έλεγα ότι ανεξαρτήτου πάλι θρησκεύματος, ανεξάρτητα αν είναι εργαζόμενος, αυτοαπασχολούμενος, αγρότης κτλ., πρέπει να δώσει ενίσχυση στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, Μάλιστα. στην original λαϊκή μαχητική αντιπολίτευση, για να βγει πιο δυνατός ο λαός. Και αυτό είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.